Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου και παρακολουθείτε δελτίο ειδήσεων από την Αλήθεια TV. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτα για ώρες στον ορεινό όγκο βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη και έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι φλόγες που ξεπετιούνται έχουν κοκκινήσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της πόλης, κάνοντας δύσκολη την αναπνοή των ανθρώπων. Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου προς την πλευρά του Αηδηνίου εκενώθηκε άλλο ένα χωριό. Η φωτιά φαίνεται ότι ξέσπασε κατά τη διάρκεια πικνίκ. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα. Σε Σμύρνη, Μπολού, Μούγλα, Μανίσα, Αηδίνιο επιχειρούσαν συνολικά 90 εναέρια μέσα, 4.717 άτομα προσωπικό με 1.218 οχήματα. Εντυπωσιακή άνοδος στο τζίρο των καταλυμάτων, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ του Βορείου Αιγαίου καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, Απρίλιο με Ιούνιο. Ειδικότερα στη Λέσβο καταγράφηκε αύξηση του τζίρου κατά 39,7%, στη Χίο κατά 45,3% και στη Σάμο κατά 15,4%. Στην περίπτωση της Λέσβου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή είχε καταγράψει μείωση του τζίρου των καταλυμάτων κατά 8,3% το πρώτο τρίμηνο του 2024, ενώ στη Χίο είχε καταγραφεί αύξηση κατά 15,1%. Στη Χίο, ο τζίρος ανέβηκε στα 3,1 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η πιο βασική αιτία που οδήγησε στην αύξηση του τζίρου ήταν η αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά από την Τουρκία. Αύξηση παρουσιάζουν οι τζίροι σε όλα τα νησιά και στην εστίαση. Εδώ την πρωτιά κατέχει η Ικαρία με 44,8%. Σε δύο συλλήψεις ανηλίκων 14 ετών προέβη η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα έβαλαν φωτιά σε κάδους στο Μουσικό Γυμνάσιο στα Θημιανά και στο πάρκο της Καλλιμασιάς. Οι νεαροί οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα που όρισε τακτική δικάσιμο για την περίπτωσή τους, παίρνοντας υπόψη ότι είναι ανήλικοι, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία, επέβαλε στους γονείς τους πρόστιμο 4.000 ευρώ κατά περίπτωση. Όπως καταγγέλουν πολίτες, μαύρο σκοτάδι επικρατεί στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης στη Δασκαλόπετρα, όπου στην κυριολεξία από τους 30 στήλους φωτισμού ενεργός είναι μόνο ένας. Για γέλια και για κλάματα ή αυτά συμβαίνουν μόνο στη Χίο. Οι αρχές, αφού παρέδωσαν μετά από τρία σχεδόν χρόνια την οδό Ιωάννη Χρήστου, μία ευθεία ίση με το διάδρομο προσγείωσης απογείωσης των αεροπλάνων, ξεμπέρδεψαν με την ακραία επικινδυνότητα της οδού, βάζοντας πινακίδες με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα. Μετά από αυτό, η αλήθεια προτείνει και εκείνη σοβαρά την εισαγωγή στο νησί Γαϊδάρων, γιατί είναι η μόνη με τέτοια ταχύτητα και επιπρόσθετα δεν πραγματοποιούν κόντρες. Όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Χίου αντιδήμαρχος πρόνοιας του Δήμου Χίου Αργύρης για μας, τα οριστικά αποτελέσματα των βάουτσερ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού που έχουν κλειστεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου για τη Δευτέρα θα ισχύσουν κανονικά, χωρίς την προσκόμιση βάουτσερ και θα έχουν θέση προεγγραφής και δέσμευση θέσης, εφόσον τελικά προσκομιστεί την επομένη των αποτελεσμάτων το βάουτσερ στην υπηρεσία. Η ευθύνη των αποτελεσμάτων είναι ευθύνη της ΕΕΤΑ και μόνο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Χίου, και την Κυριακή 25 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι και τον απόπλο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Νήσος Ρόδος από το λιμένα Χίου, ο οποίος αναμένεται περί ώρα 11.30 το πρωί, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης, επιβίβαση άνω των 1.000 ατόμων και φόρτωση άνω των 350 ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση επί της οδού Νεορίων έως το τέλος της οδού Ελευθερίου Μανίκα, που είναι στο Μπούρτζι, όλων των οχημάτων που δεν ταξιδεύουν με το πλοίο, προκειμένου ο συγκεκριμένος χώρος να χρησιμοποιηθεί για την επιβίβαση των επιβατών και τη φόρτωση των οχημάτων του πλοίου. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων που ταξιδεύουν να είναι στο λιμάνι τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον κατάπλου του πλοίου, δηλαδή από τις 9.30.
Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και ο δάσκαλος Δημήτρης Νομικός από τα Νένητα. Με αφορμή το θάνατό του, η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έδωσε στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση. Η Διεύθυνση Δασών Χίου ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση άδειας νέου κυνηγού. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης, στην οδό Κύπρου 2 στη Χίο, στις 9.30 το πρωί της 5ης 22 Αυγούστου. Στο μεταξύ, 20 Αυγούστου ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος. Το κυνήγι της νησιωτικής Πέρδικας θα ξεκινήσει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι 30 Νοεμβρίου και θα επιτρέπεται μόνο τα Σαββατοκύριακα και μέχρι 4 θυράματα σε κάθε ημερήσια έξοδο. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η έκδοση αδειών, με το κόστος να ανέρχεται στα 122 ευρώ για την τοπική άδεια κυνηγιού. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το προσεχέ σχολικό έτος 2024-25 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, στην οποία μπορούν να εγγραφούν νέοι και νέες από 15 έως 29 ετών, λαμβάνοντας παράλληλα μισθό και καταγράφοντας προϋπηρεσία. Οι ειδικότητες που υπάρχουν στην τοπική σχολή είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γνωστοποιήθηκε ότι οι επιτυχώντες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να εγγραφούν μέχρι και τις 23 Αυγούστου και όσοι δεν το κάνουν αποκλείονται της εγγραφής τους και οι κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν θα καλυφθούν για μία και μόνο φορά από υποψήφιους και υποψήφιες από τους πίνακες επιλαχόντων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο παλιό εργοστάσιο Κοκρή του Χαλκιούς και στο συγκρότημα Ασφαλτικής του Χαλκιούς. Την Τετάρτη, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο χωριό Βαβίλη, στην περιοχή καταστήματος Νικολάκη, και την Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Θολοποτάμι και στην περιοχή Ελαιοτριβίου Θολοποταμίου. Τις οδούς Γεωργίου Ζανίκου και Ιωάννη Γεωργαντή στον Κοφινά περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου εκπομπή της Αλήθεια TV, «Φτού και βγαίνω». Οι συμπολίτες μας αυτοί ούτε ιδιαίτερες γνώσεις είχαν, ούτε έκαναν κάποια ανδραγαθήματα. Αλλά κάτι επίσης σημαντικό. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε δρόμους. Και ο Γεώργιος Ζανίκος και ο Ιωάννης Γεωργαντής παραχώρησαν στο Δήμο τίμα της περιουσίας τους και από αυτό ανοίχθηκαν οι δρόμοι που από τον Κοφινά οδηγούν στον περιφερειακό δρόμο παράκαμψης της πόλης. Έτσι ο Δήμος Χίου ονοματοδότησε προς τιμή τους τους δρόμους που άνοιξαν. Στην οδό Γεωργίου Ζανίκου εισερχόμαστε από τη μοναρχία της Αρχιπελάγου από την πλευρά του Αγίου Ματθαίου Κοφινά. Ένα πετροντούβαρο και μια αυλή με σπεριδοειδή είναι η πρώτη υποδοχή. Απέναντι μας μια σειρά από τσιπουδιές και ένας χήμαρος που θα μπορούσε να είναι καθαρός με τη συνδρομή του Δήμου αλλά και των κατοίκων. Μια σκυρή πλευρά απέναντι και προστασία από τον ίδιο κάποιο γιοταχή και κάτω στο τσιμέντινο οδόστρωμα παρατηρούμε ότι κάποιος έχει γράψει τη λέξη αργά. Αργά ανεβαίνουμε κι εμείς αν και πεζή, βλέποντας αριστερά ένα τυχείο που με έκπληξη είδαμε εκεί μια σωσίδια λέμβο. Αριστερά μας για προστασία από το βάθος που βρίσκεται ο χήμαρος κάποιοι έχουν τοποθετήσει σχοινιά. Δίπλα σε πεύκα και μεγάλους ευκαλύπτους και η οδός συνεχίζεται με μια παλιά οικία δεξιά μας και αριστερά ένα ποδεστερικό σκάφος ενώ στο βάθος βρίσκεται ένα τριόροφο σπίτι. Εδώ και τελειώνει ο δρόμος, οπότε αρχίζουμε πάλι την επιστροφή μας προς το κεντρικό. Στη γωνία ακριβώς αρχίζει η άλλη οδός, η Ιωάννη Γεωργαντή, με την πινακίδα πάνω σε ένα κίτρινο τοιχείο που ενσωμάτωσε μέσα του και ένα βράχο. Ένα κυπαρίσι ορθώνεται μπροστά μας έξω από ένα ωραίο περιποιημένο διόροφο με γκαράζ σε χρώματα κίτρινο και άσπρο. Εδώ η οδός ανηφορίζει προς τη βοήθεια με ένα επίσης διόροφο σπίτι αριστερά με περίτεχνα πετροντούβαρα. Συνεχίζουμε στη σκιά μιας πικροδάφνης, παρατηρούμε μια περιποιημένη αυλή και απέναντί μας ένα περιφραγμένο χώρο όπου ένας μαύρος τετράποδος φύλακας κάνει το καθήκον του ειδοποιώντας τον ιδιοκτήτη που βγαίνει ότι κάποιοι ενοχλούν την Ιρβάνα στις χήνες και τις κότες που υπάρχουν εκεί.
Συνεχίζουμε την ανηφόρα παρατηρώντας τα ξερόχορτα και τα ξερά κλαδιά στις άκρες, ένα τέλειο προσάναμα, και στρίβοντας παρατηρούμε από τη μια το πηγάνι όρος και από την άλλη το λόφο του λατομείου. Μια μεγάλη οικία με μεγαλύτερα ακόμα πετροντούβαλα αριστερά, στο βάθος οι ακτές της Μικράς Ασίας, ένα επίσης μεγάλο σπίτι δεξιά που κρύβεται πίσω από ένα τσιμέντινο τοιχείο, και αριστερά μας φαίνεται πια εμφανώς το μοναστήρι της Βοήθειας. Φτάνουμε έτσι στο τέλος της οδού με δύο ακόμα σουρεαλιστικές εικόνες, ένα καθρέπτη που φυσικά λείπει και μια πινακίδα της οδού μπηγμένη με μια μπετόβεργα. Εδώ και ολοκληρώσαμε την περιήγησή μας στις οδού Γάμα Ζανίκου και Γιώτα Γιοργαντή, στις οποίες από τη μεραρχή της Αρχιπελάγους ξεκινήσαμε και στον περιφερειακό της πόλης Φτού και βγήκαμε. Στην πανέμορφη αυτή κοινότητα της Βόρειας Χίου, τα Λεπτόποδα, με τους λιγοστούς δοτικούς και φιλόξενους κατοίκους, πραγματοποιείται αύριο Κυριακή για 15η χρονιά η γιορτή Σούμας, με Σούμα εννοείται τοπικής παραγωγής. Η γιορτή, πηγαία και απλωμένη σε όλο το χωριό, θα αρχίσει στις 11 το πρωί. Ο πρώτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1911-1934», θα παρουσιαστεί αύριο Κυριακή 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία των Μεστών. Η παρουσίαση θα γίνει με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου των Μεστών και των εκδόσεων ΑΠ από τον Νικόλα Σαραντινούδη, τον Αγά των Μεστών. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Αστρονομίας, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αύριο Κυριακή στον Καρφά, 9 το βράδυ, με την μπλε υπερπανσέλινο, θα γίνει παρατήρηση της Σελήνης με τηλεσκόπια σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μονοπατιών Χίου. Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Αθλητικός Σύλλογος Κοφινά ΣΥΦΗ, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει την ημέρα μνήμης Λοβοκομείου Χίου Χριστόφορος Κοράκης αύριο Κυριακή, με εκδηλώσεις πρωί και απόγευμα, με κεντρικό σύνθημα «Ανοιχτή πρόσκληση στους φίλους του ασύλου, ενώνουμε όλοι τις φωνές μας για την άμεση διάσωση του λοβοκομείου τώρα». Η αλληγορική ταινία «Η Αλμύρα της Θάλασσας» του Μπάμπη Κυλιάρη θα είναι ο επόμενος σταθμός της αύριο Κυριακή στην ημέρα μνήμης του λοβοκομείου, με προβολή της στο γήπεδο του Κοφινά στις 9 το βράδυ. Θα ακολουθήσει ποικίλο μουσικό πρόγραμμα από τους θεατρεργάτες Κοφινέους. Έλαμψε το βράδυ της Παρασκευής η Κάτω Πλάτσα και η Καλαμωτή, παρουσία πολλών ξενιτεμένων παιδιών της αλλά και μόνιμων κατοίκων, που κατέκλυσαν την πλατεία του χωριού στην παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Γιώργου Ιωάννη Δαμαλά, «Η Μεσαιωνική Καλαμωτή του 17ου και 18ου αιώνα», σε μια δεμένη, προσεγμένη εκδήλωση με ψυχή τον πρόεδρο του Προοδευτικού Ομίλου Καλαμωτής, καθηγητή Γιώργος Φίκα, και τον μεστό και θερμό λόγο της Καλαμωτούς, ένας ομότιμης καθηγήτριας ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγελικής Τριανταφύλου Πιτίδη, προέδρου του Συλλόγου Χίων Κηφισιάς και Βορείου Αττικής, παρουσία του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου, του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη, του πρώην Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Κώστα Γανιάρη και άλλων. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία αναφέρεται ένα ωραιότατο περιστατικό. Ο Ηρακλής καλείται να παλέψει μετά από τους άθλους του με τον μυθικό ήρωα Αντέο. Παρουσιάζεται τότε η μυθική θεά Αθηνά και του λέγει: «Το μυστικό που κάνει τον Αντέο ανίκητο είναι όταν ακουμπάει στην γη. Γι' αυτό θα τον σηκώσεις ψηλά, να μην άπτεται της γης του για να μπορέσεις να τον νικήσεις». Και πράγματι αυτό έκανε ο Ηρακλής και τον νίκησε. Το μήνυμα αυτού του μύθου είναι, αγαπητά μου παιδιά, ότι όσο είμαστε συνδεδεμένοι με την γη μας, με την γη εξής ελήφθημεν, όπως λέει το βιβλίο της γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης, είμαστε δυνατοί. Όσο απομακρυνόμαστε από την γη μας, όσο απομακρυνόμαστε από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας, τότε χάνεται η δύναμή μας.
κενώνεται η ισχύς μας. Αυτήν την δύναμη που αντλεί ο άνθρωπος συνδεδεμένος με την γη του, με την πατρίδα του, με το χωριό του, είναι εκείνη την οποία θέλει σήμερα να παρουσιάσει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Χίων των Βορείων Προαστίων, αλλά και ο Προοδευτικός Σύλλογος της Καλαμωτής. Και αυτήν ακριβώς την δύναμη μπορεί κανείς να την αντλήσει μελετώντας μέσα από ένα βιβλίο την ιστορία του τόπου του. Μετά τον θερμό χαιρετισμό του Μητροπολίτη, βραβεύτηκε ο παρευρισκόμενος καθηγητής ιατρικής και επικεφαλής καρδιολογικών νοσοκομείων της Νέας Υόρκης, Σταμάτης Λεράκης, χορηγός του βιβλίου, για τον οποίο μίλησε η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου. Θέλω να παρουσιάσω πολύ απλά το Σταμάτη το Λεράκη, τον φοιτητή μου, τον Καλαμωτούση, που τον γνώρισα όταν στη δεκαετία του 70 πήγα για πρώτη φορά στην Αμερική να συναντήσω τον αδερφό μου που ήταν εκεί και που μου έχει μείνει αλυσμόνητη η φιλοξενία από όλους τους Καλαμωτούσους που βρισκόντουσαν στην Αμερική τότε, τον Κοκαλιά, τον Σαραντινό, τον Κώστα και βεβαίως την οικογένεια του Αλέκου του Λεράκη με τη Μαρία. Και θυμάμαι δύο μικρά αγοράκια που τους έκανε μάθημα ο αδερφός μου Μιχάλης, με μια μάνα που ήταν από πάνω τους, όπως ήταν οι μανάδες μας τότε, και που η έννοια της ήτανε πώς θα βγάλει καλά παιδιά και πώς θα μπορέσει να τα προστατέψει από την αμερικάνικη νοοτροπία. Και το πνεύμα που επικρατούσε τότε στην Αμερική, που μας φαινόταν τότε πολύ μακρινό και άσχετο με εμάς, και που δυστυχώς τώρα είμαστε χειρότεροι από την Αμερική, και που για να προστατεύσει αυτά τα παιδιά από την αμερικάνικη κακή επίδραση, τα πήρε αυτή η μάνα, επέστρεψε στο χωριό της, για να μεγαλώσουν και να σπουδάσουν σε ένα ασφαλές οικογενειακό, πολιτιστικό, γνήσιο περιβάλλον ελληνικό και πράγματι τα κατάφερε και έβγαλε δύο άξιους επιστήμονες, δύο εξαιρετικά παιδιά, τον Σταμάτη και τον Γιώργο, που σπουδάσαν και οι δύο και που εγώ είχα την τιμή να έχω τον Σταμάτη τότε φοιτητή στην ιατρική σχολή, έναν από τους καλύτερους φοιτητές μας, για τον οποίο βέβαια ένιωθα υπερήφανη από τότε. Σαν Καλαμωτούσενα, σαν Χιώτισσα, που είχαμε έναν τόσο εξαιρετικό φοιτητή και που τη θυμάμαι πάντα τη μάνα του, την κυρία Μαρία, να με καλωσορίζει όποτε με έβλεπε, καλώς την κυρία Αγγελική. Και που της είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη και αδυναμία ο Τάκης, αλλά και αυτή η μάνα, όπως και ο πατέρας τους βέβαια, που χρηματοδοτούσε όλα αυτά, να τους φροντίζει με ιδιαίτερη αγάπη και μεράκι και την έντονη επιθυμία να γίνουν δυο καλά παιδιά. Και δεν έγιναν απλά δυο καλά παιδιά. Έγιναν εξαιρετικά άριστα παιδιά, που τιμούν τους γονείς τους, αυτούς που τους γαλούχησαν, τους μεγάλωσαν, τους στήριξαν, αλλά που τιμούν το χωριό μας, διότι ο Τάκης Λεράκης πήρε βέβαια από μας, από την ιατρική σχολή, το διδακτορικό του, αλλά όμως μεγαλούργησε, έζησε και αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε έναν λαμπρό επιστήμονα στην Αμερική. Ξεκίνησε από το Τέξας που έκανε την ειδικότητά του. Έζησε 20 χρόνια στο Emory, σε αυτό το πανεπιστήμιο, που επίσης έχω την τιμή να με καλέσει τότε να πάω σαν μετεκπαίδευση για 3 περίπου μήνες στο Emory και που πάλι από την αγάπη μας για αυτό τον τόπο που λέγεται Χίος και Καλαμωτή, κάναμε μια εργασία για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της μαστίχας και που είχε μια πολύ λαμπρή απήχηση
Θυμάμαι μόλις τη δημοσιεύσαμε, είχε επισκέψεις 1500, μεγάλος αριθμός. Και που συνέχισε να μεγαλουργεί και να εξελίσσεται και να χαίρει άκρας εκτίμησης. Θυμάμαι από τότε την εκτίμηση που είχε από όλους τους συναδέλφους του και όλους όσους γνώρισε εκεί στο Έμορι. Όχι μόνο της καρδιολογίας το τμήμα, αλλά και όλους τους άλλους, με πόση αγάπη και σεβασμό αντιμετώπιζαν τον Σταμ, όπως τον έλεγαν αυτοί. Πόσα παιδιά πάνω στην κουβέντα που είχαμε προσκαλούσαν και τους δίναν υποτροφία μαζί και με άλλους Έλληνες που ήταν σε αυτό το πανεπιστήμιο και που στήριζαν όλους όσους θέλανε να έρθουν στην Αμερική για να έχουν εκπαίδευση, για να βρουν μια καλύτερη τύχη, για να προαχθούν. Τους στήριζαν με κάθε τρόπο, κανένας δεν τα ξέρει. Και που βέβαια η επιθυμία της μάνας του, αλλά και εκείνου, ήταν να γυρίσει στην Ελλάδα. Όπως όλοι θέλουμε τα παιδιά μας, να γυρίσουν στην Ελλάδα. Είπαμε να του δώσουμε κάτι ευτελές μεν, αλλά αντιπροσωπευτικό της Καλαμωτής. Έτσι επιλέξαμε μία γραβούρα της Καλαμωτής και θα παρακαλέσω το Σεβασμιότατο, που τον αγαπά και τον τιμά ιδιαιτέρως και που τιμά και τη σημερινή μας εκδήλωση με την παρουσία του εδώ, να έρθει να το δώσει στο Σταμάτη. Θα με βοηθήσει και ο Αλέξανδρος. Ο συγγραφέας καθηγητής Γιώργος Δαμαλάς, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι τον βοήθησαν στην έκδοση που έχει σαν βάση τους νοταριανούς κώδικες της Καλαμωτής, εξήγησε γιατί επέλεξε αυτό το θέμα. Προτού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συντελεστές της παρούσας έκδοσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά και την παρουσία σας εδώ. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χίων και Φυσιάς και Βορείου Αττικής να θέσει υπό την αιγίδα του τόσο την έκδοση όσο και την παρουσίαση αυτού του βιβλίου και να ενδιαφερθεί ενεργά για τη χρηματοδότησή του, τιμά πρωτίστως την Καλαμωτή και δευτερευόντως εμένα που τυχαίνει να είμαι μέλος του. Θα ήταν μεγάλη παράληψη εάν δεν αναφερόμουν εξ αρχής στην τεράστια και διαχρονική πολιτιστική προσφορά του Γιώργου Σφίκα, Προέδρου του Πολιτιστικού Ομίλου Καλαμωτής και συνδιοργανωτή της σημερινής εκδήλωσης στην Καλαμωτή. Ο Χιώτης φιλόλογος Γιώργος Φίκας, με τη σύζυγό του θεολόγο Δώρα Κρανά, υπηρέτησαν για 10 χρόνια στο Γυμνάσιο Καλαμωτής, αγαπούν πραγματικά το χωριό μας, έχουν δικό τους σπίτι σε αυτό, νιώθουν και είναι καλαμωτούσιοι και το πολυσχηδές έργο τους στην Καλαμωτή είναι ανεκτίμητο. Θα ξεκινήσω τη σύντομη παρέμβασή μου με ένα μεγάλο και αγωνιώδες γιατί. Θα τολμήσω να θέσω ένα θεμελιώδης ερώτημα που απευθύνεται και σε μένα ως προτεργάτη αυτής της εκδοτικής προσπάθειας. Γιατί να ασχοληθούμε με τους κώδικες, με το πώς ήταν η ζωή στον τόπο μας 300 και πλέον χρόνια πριν. Τι μας προσφέρει αυτή η αναζήτηση και σε τι μας ωφελεί, αφού είναι κάτι που έχει περάσει και αφορά ένα παρελθόν που σίγουρα δεν θα θέλαμε να ξαναζήσουμε ως κάτοικοι της Καλαμωτής. Γιατί να ξοδευτούν χρήματα και προσπάθεια για κάτι τέτοιο όταν υπάρχουν τόσα σύγχρονα προβλήματα και αμέτρητες ανάγκες γύρω μας. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής πρωτίστως είναι η γνώση. Και η γνώση είναι αυταξία, είναι μια δημιουργική ενασχόληση, είναι πλούτος, είναι δύναμη, είναι τρόπος ζωής, είναι τέλος η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου και των άλλων όντων της δημιουργίας. Σε δεύτερο επίπεδο, αλλά πολύ πιο σημαντικό, είναι η επίκαιρη και χρήσιμη διδαχή. Ζώντας σε έναν κόσμο που αμυδρός γνωρίζουμε από πού και πώς ξεκίνησε
και αγνοούμε παντελώς το που μας πάει, η καταφυγή και η ενασχόληση με τους απλοϊκούς τρόπους ζωής και κοινωνικής συμβίωσης που ίσχυαν κάποτε και άντεξαν στο διάβα των αιώνων, μόνο άκερο και ανώφελο δεν μπορεί να είναι. Ο συγγραφέας τόνισε και την καθοριστική συμβολή στη συλλογή υλικού του βιβλίου του σοφού γέροντα των Νοτιοχώρων, Δημήτρη Μελαχρινούδη, που σε λιτό χαιρετισμό του τόνισε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σκύψουμε και στα Οθωμανικά αρχεία της βιβλιοθήκης, που θα μας αποκαλύψουν τεράστιο πλούτο της τοπικής ιστορίας, ενώ δεν έκρυψε την πικρία του, που η καλλιμασιά των Πατριαρχών δεν μπορεί να βοηθήσει σε έκδοση δικού του βιβλίου με τους αντίστοιχους νοταριανούς κώδικες της καλλιμασιάς. Συγκινητική τέλος στιγμή η βράβευση από την καθηγήτρια ιατρικής Αγγελική Τριανταφύλου, μιας απλής γιαγιάς της Καλαμωτής, από αυτές που ανέστησαν όλο αυτό τον πλούτο και έμαθαν στις νεότερες να δένουν τον πολύπλοκο καλαμωτούσικο κεφαλόδεσμο, που άλλωστε έφεραν δύο κορίτσια που μαζί με ένα νεαρό βρακοφόρο απέδωσαν τέλεια τη δύσκολη ντοπιολαλιά μαζί με τη δυσκολότερη ακόμα γλώσσα της εποχής των κωδίκων 300 και βάλε χρόνια πριν. Οι φίλοι του Χιώτικου χωριού καλούν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 10.30 το πρωί στο Ενωριακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Καρδαμήλων, δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται η αίθουσα του Γυναικείου Συνδέσμου Οι Φίλοι του Χιώτικου χωριού, για να δημιουργήσουν φιγούρες του Θεάτρου Σκιών. Δηλώσεις συμμετοχής στο εν λόγω εργαστήρι στην Κική Χατζαντονάκη στο τηλέφωνο 6945 319 737, ενώ την ίδια μέρα 8.30 το βράδυ θα δοθεί η παράσταση «Ο Καραγκιόζης και ο Κόκκινος Κουρσάρος» στο ανοιχτό θέατρο Αδαμάντιος Λεμός, με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου, με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ινουσών, στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός στις 7.30 το απόγευμα, η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Σαρή, θα παρουσιάσει το θέμα «Παπυρολογία, Παλαιογραφία, Σχολική Πάπυρη, Παραδείγματα από τη Ρωμαϊκή Εποχή». Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα γιορτάσει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο τη Δευτέρα 19 Αυγούστου με ανοιχτά για το κοινό και ελεύθερη είσοδο το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, το Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, τον Πύργο στο Πιτιός, τον Αρχαιολογικό Χώρο στο Νεμποριό και τον Αρχαιολογικό Χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Θα είναι ανοιχτοί λοιπόν όλοι αυτοί οι χώροι 8 με 12 το βράδυ. Στη μνήμη της Άννας Σουρέ, που έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Μιλάει στο Δημήτρη Φρεζούλη και θυμάται περιστατικά από τα πρώτα παιδικά χρόνια της, τη θητεία της ως νοσηλεύτρια, την ενασχόλησή της με το θέατρο. Μια σπουδαία γυναίκα που έγραψε τη δική της ιστορία. Την Τετάρτη 21 Αυγούστου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βάσας Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Μέγας Εσπερινός 7.30 το απόγευμα της Τρίτης, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τετάρτης. Επίσης 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας. Όπως είναι γνωστό, η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών έχει εντάξει στην πνευματική διακονία της το πρόγραμμα Φιλολογικό Ηλιτάριο με χώρο διεξαγωγή στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Σε αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη 21 Αυγούστου και ώρα 7.30 το απόγευμα, ο διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου Νίκος Χαβιάρας, θα παρουσιάσει το θέμα «Η πρώτη σωζόμενη τραγωδία του Σοφοκλέους Αίας», μια παρουσίαση με έμφαση στους μονολόγους του τραγικού ήρωα. Στοιχείο παρουσιάζεται η παράσταση «Ιερά Οδός 343 Μαρτυρίες από το Δρομοκαΐτιο», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Φαφαλιού, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παχουνδάκη. Η επόμενη παράσταση είναι την Τετάρτη, 21 Αυγούστου, στην Πλατεία των Αρμολίων, με ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 23 Αυγούστου πανηγυρίζει την εορτή των Εννεαμέρων της Θεοτόκου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πλακιδιωτήσης Καλλιμασιάς, όπου την 5η, 22 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, θα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό μετά αρτοκλασίας και την Παρασκευή, 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικό όρθρο μετά αρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία. Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας θα υπάρξει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές.
στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για τον 12ο ημιμαραθώνιο της Χίου, που με διοργανωτεί το Σύλλογο Αθλητών Υγείας Χίου, θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Χίου την Κυριακή 25 Αυγούστου. Την Τρίτη 20 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση εθελοντών στο Δημαρχείο Αγίου Μηνά στα Θημιανά στις 7 το απόγευμα. Η συνάντηση θα γίνει επί του πεδίου, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις θέσεις και τα καθήκοντά τους. Οι εθελοντικές οργανώσεις και οι μεμονωμένοι εθελοντές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της διοργάνωσης, όπως προετοιμασία υλικού που θα δοθεί στους συμμετέχοντες και άλλα, όσο και την ημέρα του αγώνα, στελεχώνοντας σταθμούς τροφοδοσίας και αλλού. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού του αγώνα, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν μήνυμα με τα στοιχεία τους, δηλαδή email, τηλέφωνο ή κινητό, στο heosrunning@gmail.com. Η ομάδα του Λέλαπα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου από 16 Σεπτεμβρίου για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Όπως η Δον Καρδαμήλων ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Λευτέρη Παπαλάνη. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο Κυριακή ο καιρός στοιχείο θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι αρχικά 5 μποφόρ και σταδιακά θα πέσουν στα 3, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υγρασία αύριο θα είναι από 27 έως 76%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Ήδη από τις 5 το απόγευμα για την πόλη της Χίου διανυκτερεύει το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5, ενώ εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ και μια καλή Κυριακή. Γεια σας!